Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Μπάλα πήγε στον Κοντάλ, έκανε το λάθος. Κέρδισε ο Ντεβέσα, μπήκε ο Μακρύεφ, έδωσε στον Μαύρο για να δούμε. Ευκαιρία για τον Ερμή. Ο Μαύρο το πλασέ αποκρούει ο Κεραυνός. Η πρώτη φάση στον αγώνα καταγράφεται στο 4ο λεπτό. Για να δούμε τώρα τον Μητίδη. Έκανε το λάθος ο Κουατσίκα. Ευκαιρία για την ΑΕΛ. Θα ανοίξει το σκόρο ο Μητίδης. Όχι. Μπάλα πάει απέναντι από τον Σίλβα στον Μιχαηλίδη. Πέρασε από τον Τεβέσα και έστειλε τη σέντρα στην περιοχή από κοντά. Να τον κόλλο. Όχι. Δοκάρι ο Κωνσταντινίδης. Την σέντρα του Μιχαηλίδη. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Από κοντά θα χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Σχάνς. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν εξουδετερωμένος ο τερματοφύλακας. Μιχαηλίδης, Σίλβα, ο Σκράντς γυρίζει έτοιμος να σκοράρει, θα πετύχει το 1-0. Στο 31ο λεπτό σημειώθηκε τον γκολ, με τη συμπλήρωση ουσιαστικά 39 λεπτών. Εδώ ξανά, από κανονική θέση, αφήνει την μπάλα να περάσει και πλασάρει στην συνέχεια τον Φιρινίδη. Ο Σίλβα, ο παίκτης που δίνει την ασίστ. Πούνας, έχασε από τον Σκράντς. Για να δούμε, ο Κωνσταντινής έχει ευκαιρία για το 2-0. Δεν θα το πετύχει. Κέρκες. Ο Μητίδης κινείται τώρα και κερδίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή κάνοντας το σούτ στο δοκάρι. Δεύτερο για την ΑΕΛ. Ωραίο το σταμάτημα. Εκτελέστηκε το κόρνερ και η μπάλα πάει στα δίχτυα απευθείας γκολ με τον Σίλβα να ευνηδιάζει τον Φιρινίδη και στο πρώτο λεπτό του χρόνου καθυστέρησης να σημειώνει το 2-0 για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ εξαργυρώνει με δεύτερο γκολ την απόλυτη υπεροχή της σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λίτρας. Πέρασε από τον Μιχαηλίδη ο Λίτρας. Έπεσε στο έδαφος και κέρδισε το πέναλτι. Εδώ καταφέρει να περάσει την μπάλα κατά τα πόδια. Γίνεται το μαρκάρισμα στη συνέχεια. Στο 73ο λεπτό ο Ταραλίδης εκτελεί το πέναλτι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1, μειώνει ο Ερμής. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι από τον Ταραλίδη, θα φύγει η νικήτρια και στο δεύτερο παιχνίδι μετά την μείωση του σκόρ από τον Ταραλίδη. Για την πρόκριση ούτε λόγος βεβαίως. Σουτ δυνατό, απόκρουση εκπληκτική από τον Κεραυνό. Ψάλτης. Χριστοδούλου έχει ευκαιρία, γύρισμα, να το 2-2 από τον Μακρύεφ. Στο 82ο λεπτό ισοφαρίζει ο Ερμής, αυτό που σας λέγαμε. Ο Χριστοδούλου θα του δώσει την πάσα και θα σημειώσει τον γκολ, φάση που αρχίζει από τον Ψάλτη, ασίστ από τον Χριστοδούλου. Παραγίνει το λάθος, γίνεται το λάθος, κερδίζει ο Χριστοδούλου. Δοκιμάζει. Ο Κεραυνός αποκρούει του Ερμή, τον Κουράδο να παίρνει μπάλα, τον Λαφράνς να περιμένει μαζί με τον Αβραάμ. Θα δώσει την πάσα στο Λαφράνς, έχει ευκαιρία, θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ προφανώς θα φύγει νικήτρια από εδώ, με αυτό το εντυπωσιακό γκολ από τον Κέβιν Λαφράνς. Τους τέσσερις της ΑΕΛ εναντί των τριών του Ερμή, τον Κουράδο να δίνει την πάσα στον Λαφράνς. Καθαρά από κανονική θέση, δυνατό σουτ πρώτα στο δοκάρι και μετά στο βάθος της εστίας. Το πιο ωραίο γκολ νομίζω της βραδιάς από τον Κέβιν Λαφράνς, Ανδρέα Βεντούρη. Θα έχουμε 2 λεπτά επιπλέον χρόνο. Μάλιστα. Έχω η καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Εμπα το ράζε πια το πόλους σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.